Μεταβαίνει σήμερα εκ του θανάτου εις την ζωή ένας ιερέας μας, πολύ πολύ αγαπητός. Και είπα δύο φορές πολύ πολύ αγαπητός, γιατί κάνουμε διακρίσεις, όχι. Η αγάπη εκφράζεται ανάλογα με την αλήθεια που εκπέμπει ένας άνθρωπος. Όσον πιο αληθινός, τόσο πιο πολύ η αγάπη. Γιατί η αλήθεια είναι ο Θεός μας, ο Τριαδικός. Και όπου εκφράζεται και όπου αναδύεται και όπου εκπέμπεται αυτή η αλήθεια, στην ουσία πίσω από την αλήθεια που εξέπεμπες, αγαπητέ μου Πάτερ Κυριακέ, ήταν η αλήθεια του Χριστού. Ένας αληθινός άνθρωπος, ανεπιτήρευτος, που είχε όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης, ο γιος του, ο μικρός. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Ξέρετε, ένας παπάς έχει πολλούς χαρακτήρες να ξεδιπλώσει. Άλλον χαρακτήρα στην οικογένειά του, πιο οικογενειακό, πιο προσωπικό. Άλλο χαρακτήρα στην ενορία του, στην κοινότητα του, στη δημόσια του βίου παράσταση και κατάσταση. Άλλων τρόπων ύπαρξης μεταξύ των παπάδων, άλλων τρόπων με τον επίσκοπό του και με τον πνευματικό του και για σειρά με τον έλαχα και τα δύο. Άρα ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει παπακυριακός της δένειας, έτσι τον έλεγαμε. Γιατί ήταν ένας γνήσιος δενιώτης, ο Πάτερ Κυριακός. Μπορεί να υπηρέτησε στην Άλωνα, όπου υπήρχε ανάγκη, και για λίγα χρόνια τα ύστερα του βίου του, νομίζω για λίγο πριν τον Άγιο Γεώργιο του Καυκάλου, στα Λιβάδια και στα Λιθινού. Και έτσι στείλαμε τον αληθινό μας στα Λιθινού. Υπάρχει και ένας παπάς που δεν είναι μόνο αληθινός μέσα στην οικογένειά του, μέσα στα καφενεία του χωριού του και στις οικίες που εισέρχεται, μέσα στους φίλους του ιερωμένους και μη. Υπάρχει και ένας παπάς που μακάρι να είναι αληθινός όταν στέκει ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και συνομιλεί με τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου όταν μνημονεύει ονόματα πολλά στην πρόθεση και προσπαθεί να βγάλει ανθρώπους από την κόλαση και να τους οδηγήσει στο αιώνιο φως της αιώνιας ζωής του Χριστού. Αυτή είναι η κατεξοχήν στιγμή που καταξιώνεται η ιεροσύνη σας, Πατέρες μου. Και έχει συνείδηση ο Πάτερ Κυριακός αυτής της αποστολής. Μπορεί να μην ήταν κανένας χαρισματούχος ιεροκήρυκας. Μιλούσε η αυθεντικότητά του, το άπλαστο του χαρακτήρας του, όπως ήταν στον καφενέ, όπως ήταν απάνω στο τράκτορ, όπως ήταν στην αλωνιστική του, όπως ήταν στο σπίτι του, ήταν και μπροστά στο Θεό του. Απ' σε αυτός.
ανυπόκριτος, αληθινός. Στο Ευαγγέλιο του τελώνου και του Φαρισαίου χίλιες φορές εμπορούσε να μας παραστήσει πως ήταν ο τελώνης. Δεν εμπορούσε με τίποτε ο Παπακυριάκος, ο Μάγκας, όπως τον έλεγαν οι φίλοι του οι παπάδες, να κάνει ποτέ τον Φαρισαίο. Δεν του περνούσε ο Φαρισαϊσμός. Είναι ένας κίνδυνος που έχουμε ιερωμένοι, ο Φαρισαϊσμός. Αυτός γλίτωσε από αυτόν τον κίνδυνο, γιατί κουβαλούσε γονίδια αρχαία, ιδιαίτερα από την πλευρά της μάνας του, που ήταν μια Αγία γυναίκα και μαξίωσε ο Θεός σε αυτήν την Εκκλησία και την εκειδεύσαμε και την προπέμψαμε μάλλον στην αιωνιότητα. Δόξα του Αγίου Θεό, που αυτές τις μέρες, αγαπητέ μου παπά, εξέρχεσαι. Μέρες πάρα πολύ πονηρές, ύποπτες, δύσκολες, περίεργες, κατασκευασμένες, η Εκκλησία σχεδόν εν διωγμό. Πολλά να αμφισβητούνται, οι άνθρωποι να παλεύουν να βρουν την αλήθεια, και εσύ ο αληθινός, ίσως ο πιο αληθινός από μας, το έσχασες και έφυγες πάνω στην πολυθρόνα. Δεν μπορούσε να υπάρχει άλλη έξοδος χαρακτηριστική του Παπακυριάκου της Δένειας όσον αυτή. Δοξάζομαι τον Θεό που τον καθένα μας μας καλεί εις το αιώνιον θυσιαστήριον με τον τρόπο που μας ταιριάζει, με τον τρόπο που μας αρμόζει, που μας εκφράζει. Έτσι και εσύ, αγαπητέ μου Πάτερ, σε αυτήν την ψεύτικη εποχή της νανοτεχνολογίας, όπως τη λένε οι ειδικοί, δεν τέριαζες πια με αυτήν την εποχή εσύ. Και εμείς που μείναμε θα δυσκολευτούμε να ταιριάξουμε μαζί της, αλλά θα προσπαθήσουμε. Θέλουμε και προσδοκούμε από σας, τους ιερείς μας που ανεβαίνετε, άλλοι σε μεγάλη ηλικία, άλλοι σε μέση ηλικία, όπως εσύ. Σπάνια, πολύ σπάνια, ιερέας να φύγει σε νέα ηλικία. Πάρα πολύ σπάνια. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου που κοινωνούμε ζωοποιεί τη ζωή του καλού ιερέα και του μέτριου παπά. Και τον καλόν τον κάνει άγιο και τον μέτριον τον κάνει καλό. Φτάνει να υπάρχει μια αλήθεια, μια ορθόδοξη πίστη, να υπάρχει μετάνοια, να υπάρχει διάθεση συγχώρησης, συγχωρητικών, συμφιλιωτικών φρόνων. Και όπως ξέρω και όπως ακούω, έναν από τα μυστικά ταλέντα του Πάτερ Κυριάκου ήταν όπου άκουε ανθρώπους που δεν είχαν ειρήνη μεταξύ τους, πήγαινε και φρόντιζε να ειρηνεύσουν. Ιδιαιτέρως όποτε ο πειρασμός προκαλούσε έναν αταραχή ανάμεσα στο ράσο. Συμβαίνει και αυτό. Άνθρωποι είμεθα κι εμείς. Σάρκαν φορούντες και τον κόσμο οικούντες. Ο παπά Κυριάκος μυστικά με την αλήθεια του μάγκα παπά της Δένειας που κουβαλούσε μέσα στο αίμα του, ανεπιτίδευτα μας εθύμιζε ότι πρέπει να είμεθα άνθρωποι, και ο άνθρωπος σημαίνει αυτός που κοιτάζει ψηλά, άνω φρόσκει, και ψηλά είναι ο τριαδικός μας Θεός. Αξιωθήκαμε σε σχετικά μεγάλη ηλικία να χειροτονήσουμε αυτόν τον άνθρωπο και πρεσβύτερο, για να πραγματοποιήσει, όπως ακούσατε από τον γιο του Δημήτριον, το τάμα του, που έκαμε την ημέρα που προέκυψε τον Υιόν του
τον πρώτον Δημήτρη εις την αιωνιότητα, αλλά και κάτι άλλο. Έκαμε μια μυστική συμφωνία τότε ο παπάς στη διάρκεια του πολέμου με τον Άγιο Χαράλαμπο. Και όταν γύρισε και είδε το χωριό του να μην είναι σκλαβωμένο και παρόλο τον εξέλιξη μετά του βίου του που επικράθηκε από τον θάνατο, από τον ιό του, τον Δημήτριο τον πρώτον, όλα αυτά τα μάζεψε μαζί με την ευσέβεια της μάνας του και την αγαπημένη του πρεσβυτέρα Αντρούλα. Θυμάμαι που του είπα, αν δεν ήταν αυτές οι δυο γυναίκες, παπά δεν σ' έκανα. Ας έκαμνες και δεκατάματα. Διότι είδα ότι η μια θα τον στηρίζει πνευματικά και η άλλη ψυχολογικά. Και τα είχε ανάγκη αυτά τα δύο στηρίγματα ο Κυριακός μας. Όλοι μας κάποιες ανάγκες τις έχουμε. Ο Θεός μας στέλνει τα στηρίγματά Του μέσα από τους ανθρώπους. Αρκεί εμείς να πάρουμε το μήνυμα. Αυτός πήρε το μήνυμα και της καλής του μάνας και της καλής του συζύγου. Αξιώθησε, Αντρούλα, να ζήσει στο γάμο. Και στο λέω, διότι ξομολογώ, όπως ξέρεις, κόσμο πολύ. Και ας σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που δύσκολα λύεται, δεν είναι το κυπριακό. Είναι ο γάμος. Είναι να έχουμε οικογενειάρχες, σαν τον Παπακυριάκο, σαν την Αντρούλα, που να ξέρουν τι σημαίνει κοινών τραπέζι και Αγία Τράπεζα. Και Αγία Τράπεζα. Αυτά τα δώσατε στην οικογένειά σας, γιατί τα παραλάβατε από τους καλούς γονείς σας. Πρόσεχε, είσαι γυναίκα δυνατή. Πιο δυνατή από ό,τι φαίνεται σήμερα, και το ξέρω. Και έχεις και καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Να δώσετε καλή μαρτυρία από εδώ και πέρα στους ανθρώπους που σας πλησιάζουν. Οι άνθρωποι σήμερα είναι οι πιο πολύ πληγωμένοι από το φόβο. Πολλές αιτίες φόβου. Δεν είναι μόνο η λεγόμενη πανδημία και επιδημία. Βαθύτεροι φόβοι, ανερμήνευτοι φόβοι που θα αυξηθούν στους επόμενους μήνες και χρόνους. Οι οικογένειες σαν τις δικές σας είναι πολυτιμότατες, γιατί με την αγάπη σας και την αλήθεια του Κυριακού ενικήσατε το φόβο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι η τελή αγάπη εξοβάζει το φόβο. Γι' αυτό το καλύτερο μνημόσυνο για τον Κυριακό μας θα είναι αυτή την αγάπη που σφυριλατήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Να την κρατήσετε, να την δώσετε στα παιδιά σας, στα έγχονα σας, η Αντρούλα σας έχει όλες τις δυνατότητες. Και τώρα θα αναπτυχθούν και άλλες μυστικές εκπείρας ομιλώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα είστε μάρτυρες της Αναστάσεως και στη Δένεια και όπου σας οδηγήσει η πρόνοια του Θεού. Παρακαλώ, όπως είναι η τάξη της Εκκλησίας μας και ιδιαιτέρως η παράδοση εδώ στα ευλογημένα μας μέρη, κάθε μνημόσυνο του Παπά μας να κοινωνάτε. Να συγχωρείτε, να έχει πνεύμα καταλλαγής ο καθένας σας, κατά δύναμη νηστεία και προσευχή πολύ, να κοινωνάτε αυτόν το σώμα και αυτόν το αίμα που ενίκησε το θάνατο. Το σώμα του Χριστού μας. Βλέπετε πώς τελειώνει και πώς ξεκινά μάλλον κάθε ακολουθία μας
αυτήν την περίοδο. Με ένα διθύραμβο, ένα θριαμβευτικό διθύραμβο, τον οποίο και τώρα θα ψάλλουμε προπέμποντας στην αιώνια ζωή τον Πατέρα μας Κυριακό. Αγαπητέ μου Πάτερ Κυριακέ, σε παρακαλώ, εκεί που θα ανέλθεις στην Άνω Λειτουργία, να μας τιμωνεύεις και εμάς. Ιδιαιτέρως αυτά τα χρόνια, τα τόσο δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες πνευματικές να ομολογήσουμε ορθοδοξία και όχι προς Θεού κακοδοξία. Ο Θεός να μας αξιώσει και στο Άνω Θυσιαστήριο να είμεθα συλλειτουργή με τη δική σου αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και μαγιά. Και τότε θα έχουμε όντως καταξιώσει τη στιγμή που τα αμαρτωλά μου χέρια σου έδωσαν την ιεροσύνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέχρι τότε να μας μνημονεύεις εσύ από το ουράνιο θυσιαστήριο, να το μνημονεύουμε εμείς πατέρες από το επίγειο θυσιαστήριο και θα συναντιούνται οι προσευχές μας εις τα άνω δώματα. Ένθα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Την εύχομαι Κυριακέ μου να την απολαύσεις και εύχου και εσύ για μας τους ελεηνούς. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωή χαρισάμενος.